Στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν αρκετές βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού. Δύο από αυτές αντλούν νερό από το ίδιο υπόγειο δατικό σύστημα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης, η οποία πρέπει να εξυπηρετήσει μια πόλη 150.000 κατοίκων που μεγαλώνει συνέχεια. Οι δύο αυτές βιομηχανίες στην ουσία δρούν ανταγωνιστικά με τη δυνατότητα υδροδότησης της περιοχής, καθώς πρέπει να αξιοποιήσουν την ίδια διαθέσιμη ποσότητα υπόγειου νερού, τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα. Αυτοί αντλούν νερό για τα τεράστια κέρδη τους ενάντια στις ανάγκες ίδρυυσης όλου του λιχανοπεδίου. Και φυσικά, μην έχουμε αυταπάτες. Όσο δεν τους ενοχλούμε, θα τους πετυχαίνουν. Γιατί αυτοί είναι μεγάλοι χορηγοί, κρυφά και φανερά, όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν, και γιατί αυτοί είναι οι φορείς της περιβόητης ανάπτυξης. Θα μπορούσα εδώ να μιλάω πολλή ώρα παραθέτοντας στοιχεία και περιγράφοντας τις μεθοδεύσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζονται να γίνονται, προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν μεγαλύτερες, όλο και μεγαλύτερες ποσότητες νερού από το υπόγειο δατικό. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να πούμε αυτό που βιώσαμε εμείς σαν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων, το οποίο ήταν, μιλώντας επιεικώς, η ευνοϊκή μεταχείριση των επιθυμιών για επαύξηση της ποσότητας άντλησης των δύο βιομηχανιών εμφιάλωσης από τη διοίκηση και ο απόλυτος σεβασμός της διοίκησης στην ανάγκη αύξησης των κερδών τους. Έτσι, από το 2019, ενωμένοι οι συνάδελφοι και παρά το μεγάλο προσωπικό κόστος, τις απειλές και τις διώξεις που υποστήκαμε, σταθήκαμε απέναντι στις ορέξεις τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε πως είναι μονόδρομος για μας να αντισταθούμε και με αλληλεγγύη να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στα ζητήματα που αφορούν όλους, όπως το νερό. Καταφέραμε έτσι να καταλάβουν ότι δεν θα περάσει εύκολα η παραγγελιά που τους έδωσαν οι βιομήχανοι της περιοχής στη διοίκηση και στο Υπουργείο. Η δημοσιοποίηση με τη βοήθεια του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, της Ομοσπονδίας μας, το ΚΚΕ με εμπερωτήσεις στη Βουλή και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κινήσεις πολιτών της περιοχής, τους έκοψε για λίγο τη φόρα και τους εξανάγκωσε να βελτιώσουν εντός εισαγωγικών το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν ευκολότερα πλέον οι βιομηχανίες να βουτήξουν κι άλλες ποσότητες νερού. Έτσι σήμερα, με τις ευλογίες της κυβέρνησης και της διοίκησης εδώ της αποκεντρωμένης, αλλά και με την εκοφαντική σιωπή των τοπικών παραγόντων, πλην Λακεδαιμονίων, τη δημιουργία όλων των προϋποθέσεων για αύξηση της παραγωγής κερδών των επιχειρήσεων έναντι της δυνατότητας μιας περιοχής με αυξανόμενο πληθυσμό να υδροδοτηθεί αδιάλειπτα όλο τον χρόνο με το απαραίτητο και καλής ποιότητας νερό. Ήδη και λόγω και των απολειών του δικτύου, πολλές περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λένε το νερό νεράκι. Αλλά κανείς δεν λέει κουβέντα για τους πραγματικούς ανταγωνιστές στην ανάγκη των κατοίκων. Να είμαστε σίγουροι πως αν δεν αντισταθούμε, αν δεν φωνάξουμε όλοι εμείς τώρα κατά της επαρμοδοποίησης του νερού, κατά της σκανδαλώδους καταπάτησης ακόμα και του συντάγματος που επιτάσσει το αστικό κράτος να εξασφαλίζει φτηνά, ποιοτικά και καθολικά τις υπηρεσίες ίδρυψης και αποχέτευσης για όλους, θα διψάσουμε. Και τότε θα έρθουν ξανά να μας ξεδιψάσουν με τα μπουκαλάκια οι ευεργέτες της πόλης και άραγε με πιο αντάλλαγμα τώρα. Το νερό δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό και να μην εντάσσεται στη λογική της κερδοφορίας. Το ζήτημα του νερού πρέπει να μπαίνει σταθερά και σε κάθε ευκαιρία στα αιτήματα και τις θέσεις κάθε συνδικάτου, κάθε κλάδο, στις ομοσπονδίες, σε λαϊκούς φορείς, σε επιμελητήρια και με συντονιστή, για παράδειγμα, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, μπορούν να γίνονται δράσεις κινητοποιήσεις, ενημερώσεις διαρκώς, γιατί μας αφορά όλους και τα κέρδη τους είναι πολλά για να τα αφήσουν έτσι. Μόνο με κινητοποίηση όλων μπορούμε να πετύχουμε. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αντιδράσεις μεμονωμένων ανθρώπων ή ενός σωματείου ή ακόμη και των ειδικών. Χρειάζεται συνδρομή όλων για να μην χαθεί αυτός ο πολύτιμος πόρος από το λαό για χάρη των κερδών των λίγων. Και ας μην τσιμπάμε στην προπαγάνδα τους για απειλούμενες θέσεις εργασίας και τα τι αυτά. Με αυτό ως πρόσχημα προσπαθούν να κάψουν τις αντιστάσεις μας οι υπερασπιστές της δίθεν ανάπτυξης της περιοχής και οι όψιμοι φύλακες άγγελοι των εργαζομένων, αυτοί οι καλοθυρητές που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ωφελούμενοι ποικιλοτρόπως από τις βιομηχανίες
και με το αζημίωτο πολιτικάντηδες. Άλλωστε, οι τελευταίες επαυξήσεις στις ποσότητες δεν έφεραν και δεν θα φέρουν αύξηση του προσωπικού, παρά μόνο, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, εντατικοποίηση εργασίας με νέους νόμους εκτρώματα που επεκτείνουν το ωράριο, τις μέρες εργασίας και την εκμετάλλευση. Δεν τους έχουν ανάγκη τους εργάτες οι πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις τους, που όταν εξυγχρονιστούν κι άλλο θα πετάξουν έξω και πολλούς από όσους εργάζονται σήμερα, αυξάνοντας κι άλλο τα κέρδη. Κέρδη που δεν μοιράζονται με κανέναν, αφού δεν αποδίδουν ούτε καν τα νόμιμα αντισταθμιστικά ή τα παίρνουν κι αυτά πίσω με εξωφρενικές και σκανδαλώδεις παραχωρήσεις και διαγραφές χρεών. Αυτοί λένε τα κέρδη τους και ας πεθάνουμε όλοι από τη δίψα. Εμείς λέμε το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και είναι αδιανόητο να εντάσσεται στη λογική της κερδοφορίας. Είναι όμως δική μας υποχρέωση να το κατακτήσουμε αυτό με όποιο τρόπο και με όποιο κόστος απαιτηθεί. Σας ευχαριστώ.